Κύριε Παπαναστάση, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην επικοινωνία. Ήθελα να μας κάνετε πρώτα απ' όλα μια αποτίμηση αυτής της περιοδίας του Γενικού Γραμματέα στο Αγρίνιο. Ήταν μια επίσκεψη το Σάββατο που μας πέρασε, η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε και το επιστέγασμα της δουλειάς που έχουν κάνει μέχρι τώρα οι οργανώσεις μας στην περιοχή του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Ήταν πραγματικά, και το τονίζω αυτό, εντυπωσιακή η ανταπόκριση και του κόσμου της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και των φορέων, οι οποίοι συμμετείχαν σε ειδικές συναντήσεις με τον γραμματέα για να αναφέρουν τα προβλήματά τους. Χαρακτηριστικά μόνο να σας πω ότι, αν θέλετε, και λόγω μέτρων, λόγω κορονοϊού αλλά και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, χώρος, ευσών κτλ., ειδικά στη συγκέντρωση αλλά και των φορέων, πραγματικά υπήρχε μια συρροή η οποία ήταν εντυπωσιακή. 61 φορείς ζητούσαν συνάντηση και να εκθέσουν τα προβλήματά τους στον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, γιατί ήμασταν εκεί και καλύψαμε για τις τηλεοπτικές ανάγκες την επίσκεψη και μάλιστα είδαμε ότι λόγω χρόνου δεν μπόρεσαν και να τοποθετηθούν και όλοι. Ακριβώς, γιατί... ακριβώς, και ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα έγινε αποδέκτη των υπομνημάτων τους. Ναι, ναι. Αντίστοιχα και το απόγευμα στην συγκέντρωση την ανοιχτή, μπορώ να πω ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αρκεί να σας πω ότι το κλειστό γήπεδο του Αγρινίου ήταν γεμάτο, που παίρνει πάνω από 600 άτομα και είχε και πάρα πολλούς όρθιους απ' έξω. Αυτό όμως τι δείχνει? Είναι ένα στοιχείο που πραγματικά δείχνει την απόγνωση του κόσμου, που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, όπως και κυρίως της σημερινής κυβέρνησης. Και πραγματικά μας φορτώνει και ευθύνες, αν θέλετε, αυτή η στάση του κόσμου, η ελπίδα που πλέον στρέφεται προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την περαιτέρω δράση μας. Είναι όμως και ένα αίτημα το οποίο ακούσαμε να αναφέρει ο κύριος Κουτσούμπας για περαιτέρω πολιτική ενίσχυση του ΚΚΕ, γιατί είπε κάποια στιγμή, τον άκουσα, ότι αυτή τη δύναμη μας δώσατε, δώστε μας μεγαλύτερη για να μπορούμε να διεκδικούμε και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής, στην κοινωνία, την επίλυση των προβλημάτων σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά το ζήτησε ο γραμματέας, γιατί, αν θέλετε, είναι και αντικειμενικό. Μέσα στο αστικό σύστημα διακυβέρνησης που ζούμε, και το εκλογικό αποτέλεσμα, το μέγεθος το οποίο αντιπροσωπεύει στο κοινοβούλιο το κάθε κόμμα, είναι ένας παράγοντας που δυναμώνει την ισχύ του. Αυτό ακριβώς ζήτησε και ο γραμματέας και απευθύνθηκε στους αγρότες, οι οποίοι βιώνουν αυτά τα τρομακτικά προβλήματα. Είναι ήδη στα μπλόκα αυτή τη στιγμή. Όντως, και στην Αιτωλοακαρνανία επισκέφθηκε τον μπλόκο στα Χαλίκια Τολικού. Τον μπλόκο εκεί πέρα είναι στα νοικοκυριά μέσα, τα λαϊκά νοικοκυριά που έχουν γονατίσει από την ακρίβεια, από τις συνθήκες γενικότερα που βιώνουν. Και είναι πραγματικά ένα στοιχείο που απευθυνόμαστε στον κόσμο και ζητάμε και σε αυτό το κομμάτι να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ή μπορεί να μπει σφήνα, λέω εγώ, το Κομμουνιστικό Κόμμα στις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες διεκδικούν από την εκλογική πίτα? Να σας πω, η έννοια σφήνα, επειδή έχουμε δει να διαμορφώνεται... για να γίνει και κατανοητό από τον κόσμο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μια πολιτική η οποία ουσιαστικά έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική που, αν θέλετε, εκπροσωπούν τα άλλα κόμματα, και θα δούμε, έχουν βασικό πυλώνα όλοι τους, για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τσακίζει λιγότερο ή περισσότερο τα λαϊκά δικαιώματα, τα λαϊκά εισοδήματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Άρα σφήνα να μπει ενδιάμεσα με την έννοια, αν θέλετε, που πιθανόν υποκρύπτει και κάποιες συνεργασίες, φυσικά και όχι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καθαρή θέση σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό το έχει ξεκόψει. Νομίζω ότι το ενδεχόμενο συνεργασιών δεν συζητείται καν, το έχει ξεκόψει, ποτέ ακριβώς δεν ήταν σε αυτή τη λογική. Αναφέρομαι κυρίως στο αν θέλει να προσεγγίσει κάποια τμήματα του εκλογικού σώματος, τα οποία στις προηγούμενες εκλογές, για παράδειγμα, βρίσκονταν κάπου αλλού. Κέντρο, κέντρο αριστερά. Βεβαίως, αυτό έχετε δίκιο. Αν μιλάμε για εκλογικό σώμα, μιλάμε για το λαό, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους κοινοτρόφους, συνταξιούχους, νεολαίους κτλ. Σε αυτούς απευθύνεται. Και προφανώς το αν αυτοί οι άνθρωποι στις περασμένες εκλογές επέλεξαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ ή δεν ξέρω τι άλλο, προφανώς και δεν είναι, αν θέλετε, ένα στοιχείο, μία παράμετρος που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα τους γυρίσει την πλάτη. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, γνωρίζοντας ότι αυτή η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων βιώνουν τα ίδια προβλήματα. Άρα και η λύση στα προβλήματά τους είναι κοινή, είναι μία. Και είναι η λύση που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι λύση αγώνα, είναι λύση προοπτικής για το μέλλον. Και σε αυτούς απευθυνόμαστε. Και βέβαια να πούμε και το μότο το οποίο χρησιμοποιεί το ΚΚΕ και είναι, αν θέλετε, πάρα πολύ σε 4-5 λέξεις, δίνει και τη δυναμική που έχει αυτό το εκλογικό σώμα, όπως είπε το λαός, όπως λέμε εμείς, ότι ο λαός μόνος θα σώσει τον λαό. Κανένας άλλος δεν θα σκύψει πραγματικά να δει τα προβλήματά και να βοηθήσει τη λύση. Σε αυτούς απευθυνόμαστε. Ένα από τα σημεία στα οποία άσκησε κριτική ο κύριος Κουτσούμπας ήταν αυτό της ακρίβειας, το οποίο όλοι συζητάμε, και τον άκουσα στην ομιλία του να λέει ότι η ακρίβεια ήρθε για να μείνει. Δεν είναι προσωρινό φαινόμενο. Το σχόλιο σας αυτό? Κοιτάξτε, δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό τώρα εμείς. Εδώ ο λαός μας βιώνει αυτό ακριβώς που είπε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το βιώνει χρόνια. Το βιώνει, αν θέλετε, πολύ πριν ενταχθούμε στο ευρώ η χώρα μας. Και είδαμε πραγματικά να καλλιεργούνται ελπίδες και να διαψεύδονται ελπίδες. Δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση, πραγματικά, να ανατρέξουμε στην ιστορία των εισοδημάτων, να το προσδιορίσουμε σαν αυτού του λαού, που να υπάρθηκαν μέτρα πραγματικά για το συμφέρον του. Αντίθετα, κάθε μέτρο ευνοεί μία οικονομική ολιγαρχία, την άρχουσα τάξη, και τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Αυτό ακριβώς θέλουμε να το πούμε και τώρα. Μπορεί να επικαλούνται και οι κυβερνήσεις αλλά και οι μεγαλοεπιχειρηματίες δήθεν την διεθνή ακρίβεια η οποία υπάρχει στους υδρογονάνθρακες, αλλά αυτοί κερδίζουν. Και αυτό το δείχνουν καθημερινά τα επίσημα στατιστικά δεδομένα. Ο λαός όμως τσακίζεται. Δεν μπορεί να βγάλει πλέον τη μέρα του. Και δυστυχώς αυτό θα είναι και θα προσθεθεί μάλλον και στον εργασιακό μεσαίωνα, τον οποίο έχουν εφαρμόσει με τα μειωμένα μηνιάτικα σε κάθε χώρο εργασίας, και φυσικά αυτή η ακρίβεια θα επιτείνει ακόμα περισσότερο τη δυστυχία του λαού που του καλλιεργούν αυτές οι κυβερνήσεις. Συζητώντας με τους αγρότες στο μπλόκο του Χαλικίου, ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα να, εκτός από την κριτική στην κυβέρνηση, για την οποία θεωρεί ότι στο θέμα των αγροτών ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική και την επικρίνει γι' αυτό, άσκησε κριτική όμως και στην αντιπολίτευση, γιατί όπως είπε δεν έκανε δεκτές τις τρεις τροπολογίες τις οποίες είχε προτείνει το ΚΚΕ στην Βουλή τον περασμένο Νοέμβριο. Ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτών των τροπολογιών? Κοιτάξτε, ήταν τρεις τροπολογίες ουσιαστικά, που μέσα σε αυτές τις τροπολογίες υπάρχει συμπυκνωμένο το σύνολο σχεδόν των βασικών ετοιμάτων των αγροτών. Πρώτα απ' όλα ήταν το πετρέλαιο να δίνεται στους αγρότες με αυτό το εισόδημα που μια χρονιά έχουν, 2-3 δεν έχουν και είναι ανασφάλιστο, να δίνεται χωρίς φόρο. Το αφορολόγητο πετρέλαιο. Και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε ο Γενικός Γραμματέας ότι στους εφοπλιστές οι κυβερνήσεις το δίνουν αφορολόγητο. Σε αυτούς οι οποίοι δεν φορολογούνται ή αν φορολογούνται δίνουν όσο επιλέγουν οι ίδιοι. Δεύτερη τροπολογία είχε σχέση με το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Και το τρίτο, η τρίτη τροπολογία, η οποία θα έδινε μια δυνατότητα ρευστότητα σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά τα χωράφια τους. Ήταν ο μειωμένος και η κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα τα οποία αγοράζουμε. Μας έλεγαν συγκεκριμένα αγρότες ότι η τιμή των λιπασμάτων, η αναγκαία, και μάλιστα να λιπάνουν και ελαιόδεντρα, τα οποία φέτος έχουν και σχεδόν συνολική ακαρπία, έχει υπερδιπλασιαστεί. Πλησιάζει τα όρια του τριπλασιασμού. Πραγματικά αυτό το προσλαμβάνουμε από όλες τις περιοχές. Δηλαδή το ρεπορτάζ και στις περιοχές του Αγγελόκαστρου και στη Λυσυμμαχία και στο Θέρμο, όπου βρεθήκαμε κι εμείς για τις ανάγκες ρεπορτάζ, μας έλεγαν ακριβώς αυτό τον καημό, ειδικά φέτος για την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση για τους αγρότες. Και να σας πω, και αυτή η κυβέρνηση η οποία πραγματικά βλέπει τους αγρότες μέσα από την οπτική του επιχειρηματικού. Λες και είναι επιχειρηματίες. Τα αντιοστάσια της περιοχής της Τριχωνίδας δεν τα βάζει στις επιλέξιμες δαπάνες με αποτέλεσμα. Από τις όχθες της λίμνης σε απόσταση 300 μέτρων να είναι κτήματα τα οποία είναι ξερικά. Να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Είναι πραγματικά μια τραγική εγκατάλειψη ενός πλούσιου νομού, ενός προνομιούχου νομού και με αποτέλεσμα να είναι ο πιο φτωχός νομός της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Ο νομός με τα περισσότερα νερά, με τις τεράστιες έφορες εκτάσεις, το Δέλτα του Αχελώου, το Δέλτα του Εχίνου, ο Κάμπος του Αγρινίου, και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να χυμάζονται αυτή τη στιγμή. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Κυρία Παπαναστάση, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το ΚΚΕ το επόμενο διάστημα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.